βρισκόμαστε στη μέση περίπου της αντιπυρικής περίοδου και στα πλαίσια αυτά έχουμε ξεκινήσει μια περιοδία σήμερα από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας μαζί με στελέχη εδώ της οργάνωσης στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Θράκης. Οι συναντήσεις εξελίσσονται, είναι πολύ ωφέλιμες και παραγωγικές. Παίρνουμε μια άμεση εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτές τις υπηρεσίες. Εν τω μεταξύ, οι φωτιές ολοένα και ξεσπούν εδώ και εκεί. Και ο μεγάλος εμπυριστής βέβαια δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή η οποία είναι δεδομένη και υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είναι η εμπορευματοποίηση της γης, είναι οι αλλαγές στη χρήση της γης. Είναι μια σειρά από πολιτικές ενέργειες και αποφάσεις. Από το πώς δηλαδή το περιβάλλον και ο δασικός πλούτος της χώρας δίνονται βορρά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όλα αυτά είναι που οπλίζουν το χέρι των εμπριστών και για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά βεβαίως χρειάζονται τις ανάλογες υπηρεσίες, τα ανάλογα μέσα, τον ανάλογο εξοπλισμό. Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις επιβεβαιώνεται αυτό που είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Δεν μιλάμε για τις υποδομές των υπηρεσιών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις, όπως εδώ στην Κομωτινή, είναι πραγματικά τραγικές και πολύ αναντίστοιχες των αναγκών. Μιλάμε για την υποστελέχωση των υπηρεσιών, για το ότι οι πυροσβέστες και όλοι αυτοί που οι οποίοι χρειάζονται γενικά να προστατεύσουν τα δάση είναι λίγοι, χρειάζεται να γίνουν περισσότεροι. Μιλάμε για τα μέσα, τα οποία και αυτά είναι λίγα, είναι παλιά, είναι υποσυντηρημένα. Δεν αρκεί να έχεις καλά σχέδια και να καταστρώνεις σχέδια επί χάρτου. Η μεγαλύτερη σημασία έχει αυτά τα σχέδια να υποστηρίζονται στην πραγματικότητα και από τα ανάλογα μέσα και τον ανάλογο εξοπλισμό. Και βέβαια δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εάν δεν αυξηθούν τα κονδύλια, εάν δεν σταματήσει η υποχρηματοδότηση, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 ετία. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να χρηματοδοτηθούν αυτές οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα η πυροσβεστική, η δασική υπηρεσία, έτσι ώστε να, από καλύτερες θέσεις να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο κίνδυνο των πυρκαγιών που διαρκώς αυξάνεται. Όλα αυτά, καθώς και επιμέρους και ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή εδώ, θα αποτυπωθούν και σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος στη Βουλή, θα αποτελέσουν αντικείμενο διεκδικήσεων και του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, θα αποτελέσουν και αντικείμενο εδώ με το οποίο θα ασχοληθούν και οι τοπικές κομματικές οργανώσεις, έτσι ώστε μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα να βοηθήσουμε να θωρακιστεί όσο γίνεται περισσότερο η γενικότερη πολιτική προστασία των λαϊκών οικογενειών. Εδώ στην Κομωτινή, τώρα με τις επαφές που είχατε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σας έμεινε? Αναφερθήκατε ότι είπατε ότι είχατε και κάποια γενικά και κάποια ειδικά επιμέρους θέματα τα οποία καταρχήν να πω ότι την Κομωτινή εκκρεμεί με την κατάσταση του πυροσβεστικού σταθμού. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Ακόμα στο κέντρο της πόλης και σε ένα κτίριο το οποίο είναι τόσο παλιό. Είναι διαχρονικό. Ναι, είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Νομίζω θα το επαναφέρουμε αυτό. Είναι ένα οξυμένο πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα, για να το θέσουμε και ευρύτερα, δεν μπορεί ένα νησί όπως η Θάσος να μην έχει μια πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα νησί που έχει χιλιάδες στρέμματα δάσους, έχει καεί επανειλημμένα, έχει μια απίστευτη φυσική ομορφιά, έχει μια σειρά από καλλιέργειες γεωργικές, δασικές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναβαθμιστεί η παρουσία της πυροσβεστικής στο νησί και να είναι μόνιμη. Λέω τώρα μερικά από τα παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Όλα αυτά τα συγκεντρώνουμε, είμαστε σε φάση που και εμείς επικαιροποιούμε, αν θέλετε, τα αιτήματα και την κατάσταση και τις ανάγκες, έτσι ώστε να τα εκθέσουμε και σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, αλλά και στις εδώ να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας των τοπικών των κομματικών οργανώσεων.